Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Σήμερα φιλοξενούμε τον Γενικό Χειρουργό με ειδίκευση στη Χειρουργική Παγκρέατος, ο οποίος μάλιστα είναι και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος, κύριος Γρηγόριος Τσιώτος. Έχει μάλιστα μακρόχρονη σπουδή πάνω στις εξειδικευμένες τεχνικές μετατροπής του ανεγχείρητου καρκίνου παγκρέατος σε εγχειρήσιμο. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιώτα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Τσιώτα, όταν λέμε ανεγχείρητος καρκίνος του παγκρέατος, τι εννοούμε? Γιατί είχαμε πάντα την ιδέα όταν λέμε ανεγχείρητος, δηλαδή πηγαίνει κάποιος σε ένα χειρουργό, του λέει είναι πολύ αργά, δεν εγχειρίζεται και μετά πάει σε άλλο γιατρό και μπορεί να του πει εντάξει, εγώ είμαι διαθέσιμος να σε εγχειρίσω. Ναι, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή. Ανεγχείρητος σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει πρώτον ότι έχει κάνει ήδη μεταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι πραγματικά ανεγχείρητος, ογκολογικά ανεγχείρητος, με την έννοια ότι αν τον χειρουργήσουμε δεν θα ωφελήσουμε τον ασθενή, διότι τα κύτταρα, τα καρκινικά έχουν ήδη κάνει μεταστάσεις, έχουν πάει σε άλλα μέρη του σώματος. Αυτό είναι το πρώτο που εννοούμε. Και το δεύτερο που συνήθως εννοούν αρκετοί είναι, και συνήθως έτσι αναφέρεται, είναι ο καρκίνος του παγκρέατος, ο οποίος έχει πιάσει, έχει εμπλέξει, στα αγγλικά λέγεται involvement αυτό το πράγμα, τα μεγάλα αγγεία, τις μεγάλες αρτηρίες και φλέβες που είναι μέσα στο πάγκρεας και γύρω από το πάγκρεας. Και είναι τρεις. Είναι η πηλαία φλέβα, η υπατική αρτηρία και η μεσεντέριος αρτηρία που δίνουν αίμα στο σηκώτη και στο λεπτοέντερο. Επειδή λοιπόν πάρα πολλές φορές ο καρκίνος του παγκρέατος εμπλέκει αυτές τις αρτηρίες και τις φλέβες, διότι καθώς μεγαλώνει τις εγκολπώνεται, πάει μέσα τους και πέρα από αυτές, έτσι ώστε αυτές οι φλέβες να περνάνε μέσα από τον καρκίνο τελικά. Και επειδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί και επικίνδυνο θα έλεγα αν δεν ξέρει κανείς να το κάνει, γι' αυτό το λόγο αυτοί οι όγκοι θεωρούνται ανεγχείρητοι. Δηλαδή τους αφήνουν οι χειρουργοί ως επιτοπλίστων και παντού στον κόσμο γίνεται αυτό, εκτός από ελάχιστα κέντρα σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε ένα από αυτά τα κέντρα που βγαίνει αυτός ο όγκος μαζί με τα αγγεία, τις αρτηρίες και τις φλέβες που είναι εμπλεγμένες στον όγκο και αντικατάσταση φυσικά των αρτηριών και των φλεβών αυτών με bypass. Έχετε πει ότι εσείς είστε μαζί με την ομάδα σας από τους εξειδικευμένους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τη δική σας εμπειρία σε αυτή τις εγχειρήσεις, σας παρακαλώ. Εμείς αρχίσαμε το 2011 με 12 να κάνουμε τέτοια χειρουργία με αφαίρεση της λεγόμενης πηλαίας φλέβας, η οποία είναι η πρώτη φλέβα η οποία συνηθέστερα εμπλέκεται στον καρκίνο του παγκρέατος. Και δημοσιεύσαμε τα πρώτα μας 24 περιστατικά το 2017 και τώρα έχουμε δημοσιεύσει τα επόμενα 40 περιστατικά τον Ιανουάριο του 2023. Είμαστε η μόνη ομάδα στην Ελλάδα η οποία το κάνει σταθερά αυτή την εγχείρηση. Και τα αποτελέσματά μας είναι τόσο καλά που μπορούμε να τα δημοσιεύουμε, γιατί γίνονται αποδεκτά στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ χαρακτηριστικό, γιατί για να δημοσιευτεί κάτι σε ένα επιστημονικό περιοδικό αμερικάνικο ή ευρωπαϊκό περνάει μέσα από το λεγόμενο peer review, δηλαδή μέσα από ένα scrutiny, επιτρέψτε μου τη λέξη, μέσα από έναν έλεγχο μεγάλο και δύσκολο, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ακρίβεια των γραφωμένων από τους επιστήμονες συγγραφείς, δηλαδή από την ομάδα μας εμπροκειμένου. Και εμείς έχουμε δημοσιεύσει τέσσερις τέτοιες δημοσιεύσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Οπότε ναι, το κάνουμε σταθερά αυτό το πράγμα. Έχουμε αυξανόμενο αριθμό ασθενών
που μας έρχονται από όλη την Ελλάδα και από άλλες χώρες τα τελευταία 2 χρόνια, που κάνουμε τέτοια χειρουργία, που σε άλλα νοσοκομεία, στα περισσότερα νοσοκομεία τα θεωρούν ανιχείρητα. Ώστε σίγουρα ο ασθενής θα αισθάνεται το κυριότερο ασφάλεια, δηλαδή αυτή η εμπιστοσύνη. Και παρατήρησα κατά τη διάρκεια της, το λίγο λεπτό συζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα, τονίζεται, δηλαδή δίνεται έμφαση ότι εσείς και η ομάδα σας, δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι και η ομάδα πρέπει να έχει αυτή την εξειδίκευση. Δεν είναι δηλαδή η συνηθισμένη ομάδα οποιοδήποτε χειρουργείο. Όχι, κοιτάξτε, το λέτε με μεγάλη ακρίβεια, το περιγράφετε. Αυτά τα χειρουργεία θέλουν συγκεκριμένη ομάδα, η οποία να είναι σταθερή. Δηλαδή, η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους που, εκτός από μένα, από ανθρώπους αναισθησιολόγου, τους 2 συνεργάτες του χειρουργείου, ακόμα και η νοσηλεύτρια του χειρουργείου είναι μία σε αυτά τα πράγματα και είναι ειδικευμένη σε αυτό. Αν δεν έχουμε απόλυτη γνώση, εμπειρία και, ξέρετε, επαναλαμβανόμενη εμπειρία, δηλαδή να το βλέπουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, συνέχεια, κάθε εβδομάδα, κάθε ένα περιστατικό, επόμενο, τότε τα πράγματα δεν μπορούν να εξελιχθούν καλά. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτή την ομάδα εδώ και χρόνια. Είναι σταθερή ομάδα, η οποία βέβαια έχει και αγκιοχειρουργό μέσα, όπως ακριβώς γίνεται και στην Αμερική σε αυτές τις περιπτώσεις. Και προχωρούμε έτσι. Χωρίς ομάδα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι αυτό που λένε στην Αμερική, αυτό δεν είναι one man show. Με τίποτα. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι ότι στην ομάδα συμπεριλαμβάνεται και ο ογκολόγος, οι ακτινοθεραπευτές. Είναι μια μεγάλη ομάδα που έχετε αυτή τη στενή συνεργασία. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά προηγουμένως αναφερόμουν, να μου δίνετε την ευκαιρία να το διευκρινίσω αυτό, και καλά κάνετε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Διότι προηγουμένως αναφερόμουν στην αμιγώς χειρουργική ομάδα, στην ομάδα του χειρουργείου, έτσι. Προφανώς η ομάδα δεν είναι μόνο αυτή, συμπληρώνεται, όπως είπατε και εσείς, από ογκολόγους, από ακτινοθεραπευτές, από γαστεντερολόγους, λίμοξιολόγους να χρειαζόμαστε. Όλη αυτή η ομάδα η ευρύτερη είναι όχι απλώς εξειδικευμένη σε μεγάλα αμερικανικά κέντρα, αλλά έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Αμερική, σε μεγάλα πανεπιστήμια, σε μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό γενικότερα. Θέλω δε να πω ότι χωρίς άριστους ογκολόγους με τους οποίους εργαζόμαστε, δεν μπορούν αυτά τα περιστατικά να καταστούν χειρουργήσιμα. Πρώτα πρέπει να γίνει ένα πλήρες χημειοθεραπευτικό σχήμα, να αποδυναμωθεί, αν θέλετε, ο όγκος, να απενεργοποιηθεί ή δυνατόν να μικρύνει κιόλας, ώστε όχι να γίνει ευκολότερα αφαιρέσιμος, αλλά να έχει καλύτερη μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Σήμερα, στα τοπικά προχωρημένα καρκινώματα παγκρέατος, ξέρουμε ότι όταν κάνουμε πρώτα χημειοθεραπεία και μετά κάνουμε την εγχείρηση με τις φλέβες και τις αρτηρίες που περιέγραψα, μόνο τότε έχουμε καλή μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Αλλιώς, αν πάμε στο χειρουργείο κατευθείαν, τότε ναι, μεν μπορούμε να το βγάλουμε τον όγκο, βγάζοντας και πάλι αρτηρίες και φλέβες, όπως έλεγα, αλλά η μακροπρόθεσμη πρόγνωση δεν είναι τόσο καλή. Άρα χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, θέλω να πω. Έτσι. Και φαντάζομαι, εκτός από αυτά που αναφέρατε ήδη, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να αποφασίσετε να εγχειρήσετε. Βέβαια, εμείς έχουμε ένα αυστηρά παγκρεατικό ογκολογικό συμβούλιο που πρακτικά αποτελείται από τους ανθρώπους που περιέγραψα προηγουμένως και μελετάμε, έχουμε και ειδικό παγκρεατικό ακτινολόγο, να φανταστείτε, και μελετάμε τις αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, το PET scan, όλα αυτά μαζί. Όλοι μαζί τα μελετάμε και σκεφτόμαστε και ερευνούμε εάν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό, και γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο να το βγάλεις, όταν βγάζεις και τα αγγεία μαζί το ερώτημα είναι μπορείς να αποκαταστήσεις τη συνέχεια του αγγείου που έβγαλες. Δηλαδή φανταστείτε ένα αγγείο, μια φλέβα, μια αρτηρία, έχουμε κόψει ένα κομμάτι της, 2, 3, 4, πρέπει να ενωθούν αυτά τα δύο κομμένα κομμάτια. Μπορεί να γίνει αυτό με ασφάλεια για τον ασθενή? Μόνο αν αυτό
έχουμε ερευνήσει ότι είναι δυνατόν να γίνει μαζί με τον αγκιοχειρουργό και με τον παγκρεατικό ακτινολόγο, μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο χειρουργείο. Έρχεται κάποια ποσοστά επιτυχίας, δηλαδή ένα αριθμό περίπου. Κοιτάξτε, θα σας πω αμέσως, από όλα τα ανεγχείρητα που μας έρχονται, τα θεωρούμενα ανεγχείρητα, από όλα τα ανεγχείρητα που μας έρχονται, περίπου το 40%, όχι όλα, το 40% μπορούμε και τα βγάζουμε και τα κάνουμε εγχειρήσιμα δηλαδή. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, ξέρετε, γιατί η επιβίωση, η μέση επιβίωση σε έναν ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος είναι 6, 8, 9 μήνες το πολύ, ενώ η μέση επιβίωση τετραπλασιάζεται ή πενταπλασιάζεται όταν αυτός αφαιρεθεί, ο όγκος αφαιρεθεί. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ένας κακός καρκίνος, ένας καρκίνος ο οποίος δεν είναι σαν τον καρκίνο του μαστού, δεν είναι σαν τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, που όσο κακή κι αν είναι, είναι πολύ καλύτερη, επιτρέψτε μου να πω, από τον καρκίνο του παγκρέατος. Οπότε ο τετραπλασιασμός ή πενταπλασιασμός του εξάμηνου, του εννεάμηνου, για τον καρκίνο του παγκρέατος μιλώντας, είναι μια μεγάλη πρόοδος, πολύ μεγάλη πρόοδος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ που το τονίσατε, γιατί το φαντάζομαι για έναν ασθενή που του δίνουν 6 μήνες μετά να του δώσουν 3-4 χρόνια ζωής. Είναι μεγάλο. Είναι... Έχουμε, ξέρετε, πολλούς ασθενείς, κυρία Χριστοδούλου, οι οποίοι έχουν περάσει τα 3, τα 4, τα 5, τα 6, τα 7 χρόνια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, γιατί θέλουν να έχουν μια διακριτικότητα και το σεβόμαστε πολύ αυτό, ιδιαίτερα φυσικά, αλλά κάποιοι βγαίνουν προς τα έξω και δίνουν μαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύου, στο YouTube εν προκειμένου, στο κανάλι μας, έχουν δώσει την προσωπική τους μαρτυρία ασθενείς που έχουν περάσει την πενταετία, την εξαετία, την επταετία, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δίνει το, πώς να σας πω, το έναυσμα σε άλλους ασθενείς που είναι απογοητευμένοι, είναι σε απόγνωση, να αναζητήσουν και μια δεύτερη γνώμη, να δουν, να, αυτός ο άνθρωπος είχε αυτό που είχα και εγώ και να ζει 5 χρόνια, για να δω και εγώ μπορώ να το κάνω, μπορεί να συμβεί και με εμένα αυτό. Οπότε αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη ελπίδα σίγουρα, γιατρέ, αυτό. Και θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν τον επιπρόσθετο χρόνο βιωσιμότητας. Εκτός από την εγχείρηση, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, γιατί νομίζω δεν είναι μόνο στο γιατρό και στο χειρουργείο, αλλά και ο ίδιος ο ασθενής πρέπει να προσέξει κάποια πράγματα. Πολύ σωστά το λέτε. Προφανώς ο πυλώνας είναι, οι πυλώνες είναι δύο. Είναι η σωστή, η πλήρης προεγχειρητική θεραπεία, δηλαδή χημειοθεραπεία. Μερικές φορές κάνουμε και ακτινοθεραπεία. Ο ένας πυλώνας. Ο δεύτερος είναι η ριζική εγχείρηση, σαν αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Ο ένας είναι, ξέρετε, ο βαθμός ανταπόκρισης ενός ασθενής στη χημειοθεραπεία. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιους ασθενείς με τον ίδιο, εγώ σας λέω, τοπικά προχωρημένο καρκίνο, αν και ποτέ τίποτα δεν είναι ίδιο με κάτι άλλο, αλλά ας πούμε για το παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι αν πάρουν την ίδια θεραπεία θα έχουν την ίδια καλή ανταπόκριση. Όλοι θα έχουν καλή ανταπόκριση, αλλά κάποιοι θα έχουν πιο καλή από άλλους. Οπότε αυτοί που έχουν πιο καλή από άλλους, αυτοί θα πάνε και καλύτερα μακροπρόθεσμα. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Είναι κάτι το οποίο το μετράμε, αν θέλετε, με τις μεθόδους που έχουμε, καθώς η θεραπεία προχωρεί. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας είναι τα άλλα νοσήματα που έχουν αυτοί οι ασθενείς, άσχετα με τον καρκίνο. Η καρδιά, τα πνευμόνια, τα νεφρά, η παχυσαρκία, άλλα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει στη ζωή τους, τι φάρμακα παίρνουν και όλα αυτά. Είναι πολύ παραγοντικό θέμα αυτό. Αλλά και πάλι οι δύο πυλώνες είναι η σωστή προεγχειρητική ολοκλήρωση της προεγχειρητικής θεραπείας και η ριζική εγχείρηση που αφαιρούνται και οι φλέβες και οι αρτηρίες που εμπλέκονται στον όγκο, και επειδή εμπλέκονται στον όγκο
οι χειρουργοί, όλοι οι περισσότεροι τους ονομάζουν ανηχείρητους. Πόσο είναι η διάρκεια, ποια είναι η διάρκεια της επέμβασης, γιατρέ, και ποιο είναι το συνήθις χρονικό διάστημα παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο μετά την... Η διάρκεια μιας τέτοιας εγχείρησης εξαρτάται πάρα πολύ από το βαθμό εμπλοκής των αγκείων. Εμπλέκονται λίγο ή περισσότερο. Χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα μεγάλο bypass. Χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα bypass ή δύο ή τρία bypass. Εξαρτάται πάρα πολύ. Θα σας έλεγα ότι ποικίλει από 5 έως 8 ώρες. Είναι μεγάλο. Δεν είναι σταθερό. Είναι μεγάλα χειρουργία αυτά. Κοιτάξτε, είναι τα μεγαλύτερα χειρουργία που υπάρχουν. Δεν είναι μεγαλύτερα όχι σε χρόνο, σε δυσκολία και σε συνθετότητα, σε complexity που λέμε. Είναι δύσκολα χειρουργία. Είναι τα δυσκολότερα που υπάρχουν. Και δεν πρέπει να το κοιτάμε στο πόσες ώρες είναι. Το θέμα είναι να βγει ο όγκος, ξέρετε. Έτσι. Γιατρέ, βλέπουμε ότι έχετε ασθενείς από το παγκόσμιο, δηλαδή δεν είναι μόνο από την Ελλάδα και όχι μόνο από την Αθήνα, δηλαδή μπορεί να είναι από το εξωτερικό, οποιαδήποτε άλλη χώρα ή από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας. Υπάρχουν κάποια βοήθεια, κάποια στήριξη που εσείς μπορείτε να τους κατευθύνεται, δηλαδή πού να μείνουν, σε ποιους χώρους να μείνουν. Επίσης, αντιλαμβάνομαι το κόστος είναι ίσως κάπως διαφορετικό από το εξωτερικό. Ναι. Και μετά από πόσο καιρό μπορεί να ταξιδέψει. Σας έδωσα τρεις ερωτήσεις μαζί. Ναι, ας τα πάρουμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε ασθενείς από όλη την Ελλάδα και επειδή τώρα πλέον κάνουμε πολλά τέτοια χειρουργία και με ασθενείς, ξαναλέω, και όπως είπατε και εσείς, από όλη την Ελλάδα και προσφάτως τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε και ασθενείς από άλλες χώρες και δεν εννοώ μόνο την Κύπρο, εννοώ ακόμα τη Μεγάλη Βρετανία, ξέρετε, που υπάρχει μια καθυστέρηση στο, όπως ίσως γνωρίζετε, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μία, πώς να το πω, αναβλητικότητα, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά υπάρχει μία απώλεια χρόνου. Μας έρχονται ασθενείς από τη Μεγάλη Βρετανία για τέτοια νοσήματα και από τη Γερμανία μας έχει έρθει και από την Αυστρία μας έχουν έρθει ασθενείς. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε προβλέψει και με ξενοδοχεία γύρω-γύρω από το νοσοκομείο, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μένουν πριν το χειρουργείο, μετά το χειρουργείο και καθόσον χρόνων είναι στο νοσοκομείο, οι συγγενείς τους να μπορούν να έχουν κάπου να μείνουν. Αυτά είναι οργανωμένα, βέβαια, τα έχουμε ήδη. Και όχι τώρα, είναι αρκετά χρόνια που τα έχουμε αυτά τώρα, ξέρετε, γιατί... Ξαναλέω, έχουμε ασθενείς από όλη την Ελλάδα, οπότε ναι, όταν ο άλλος έρχεται από το Ρέθυμνο, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κέρκυρα, από τη Ρόδο, οι άνθρωποι πρέπει κάπου να μείνουν. Αν δεν έχουν κάποιους συγγενείς στην Αθήνα, τους φροντίζουμε, έχοντας κάνει συμφωνίες με ξενοδοχεία γύρω-γύρω στη γειτονιά μας. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος το οποίο αναφερθήκατε, κοιτάξτε να δείτε, επειδή εμείς κάνουμε πολλά τέτοια χειρουργία, και επειδή ευτυχώς ελαχιστότατοι ασθενείς, 2 στους 10 χρειάζεται να πάνε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, και επειδή επίσης μένουν στο νοσοκομείο 7-8 μέρες, δηλαδή σύντομα δεν μένουν για μεγάλα διαστήματα, μπορεί να μείνουν για μεγάλα διαστήματα, πολύ λίγοι μένουν για μεγάλα διαστήματα, συνήθως είναι 7-8-9 μέρες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε διαπραγματευτεί με το νοσοκομείο και έχουμε πετύχει πολύ καλά πακέτα. Δεν μπορώ να μπω βέβαια σε αριθμούς όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα σας πω ότι στην Αμερική που τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, μια τέτοια εγχείρηση μπορεί να κάνει 150.000 δολάρια. Σε εμάς κάνει κάτω από το 1/6 αυτής της τιμής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι... Είναι τεράστια διάφορα βέβαια. Ναι. Ναι. Και λάβετε υπόψη σας ότι η ομάδα μας, ξαναλέω, αποτελείται από αυτό που λέμε board certified, US board certified physicians, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Αμερική, σε μεγάλα πανεπιστήμια. Και πιστεύω θα πρέπει να γίνει κάποια αξιολόγηση πριν τους επιτρέψετε να ταξιδέψουν και μετά χρειάζεται να... έρθουν να τους δείτε μετά από ένα χρονικό διάστημα, ναι, δηλαδή ναι, εβδομάδων ή...
μηνών. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, πριν έρθουν είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό, μας στέλνουν τα CD με τα μέσα, ξέρετε, με τα ηλεκτρονικά μέσα, με τους ηλεκτρονικούς τρόπους, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε εμείς πλέον όχι τις γνωματεύσεις που διάβασε ένας ακτινολόγος και ερμήνευσε έναν όγκο κοιτώντας μια αξονική ή μια μαγνητική, αλλά θέλουμε να δούμε τις ίδιες τις μαγνητικές, ίδιες τις αξονικές. Στη σημερινή ηλεκτρονική εποχή, ξέρετε, αυτό είναι εύκολο. Όπως επίσης είναι εύκολο να μας στείλουν τις εξετάσεις αίματος. Όπως επίσης κάνουμε και συναντήσεις, όπως εμείς τώρα μιλάμε ηλεκτρονικά. Μιλάμε προσωπικά με τον ασθενή και με την οικογένεια, όπως μιλάμε τώρα εμείς οι δύο μέσω του ίντερνετ, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Στην περίπτωση λοιπόν που μελετηθούν όλες αυτές οι εξετάσεις και κάνουμε ένα πλήρες consultation, καμιά φορά και δεύτερο, με τον ασθενή και τον συγγενή και τους συγγενείς, μόνο τότε αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν στο νοσοκομείο μας για εγχείρηση, έτσι. Σε ό,τι αφορά αυτό που ρωτήσατε, πόσο πρέπει να μείνουν, κοιτάξτε, συνήθως όπως είπα προηγουμένως μένουν 6 με 9 μέρες, 7-8 μέρες εκεί πέρα μένουν στο νοσοκομείο. Μετά θέλουμε να μείνουν 4-5-6 μέρες ακόμα σε ένα ξενοδοχείο κοντά μας, να τους ξαναδούμε και αν όλα είναι καλά, μετά πάνε πίσω σπίτι τους, παίρνουν το αεροπλάνο και επιφεύγουν. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να τις δούμε κάπου μια ιστοσελίδα, δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει περισσότερα όλα αυτά για το πακέτο ή για την επέμβαση την ίδια, μια ιστοσελίδα να μας δώσετε που να... Κοιτάξτε, για το θέμα του πακέτου που λέτε, προφανώς αυτό δεν μπορεί να είναι μέρος σελίδας, δεν είναι ας πούμε ένα marketing, καταλαβαίνετε, είναι επιστημονικές σελίδες. Οπότε υπάρχουν δύο. Η μία είναι η ιστοσελίδα της ομάδας μας, η οποία είναι digestive-surgery.gr και είναι και στα αγγλικά επίσης, δεν είναι μόνο ελληνικά, είναι και αγγλικά όλη η σελίδα, με φωτογραφίες, με πολλά πράγματα. Και είναι και το Hellenic Pancreas Institute, το hpi.gr, το οποίο επίσης έχει πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες, καθώς επίσης και φωτογραφίες και μαρτυρίες ασθενών κτλ. Υπάρχει και το κανάλι στο YouTube βέβαια με τις μαρτυρίες ασθενών μας, που με θεωρούμενους ανεγχείρητους καρκίνους, οι οποίοι αφαιρέθηκαν και οι άνθρωποι είναι εν ζωή και έχουν καλή ποιότητα ζωής. Οπότε αυτά. Ναι, στο YouTube είναι στο όνομά σας, θα ψάξω το όνομά μου, ναι, στο όνομά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γιατρέ, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που ίσως αφήσαμε πίσω πριν κλείσουμε. Θα ήθελα να τονίσω το εξής, κυρία Χριστοδούλου. Θα ήθελα να τονίσω την μεγάλη σημασία, και στην Αμερική αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις και καλώς έχει πάρει, του λεγόμενου second opinion, της δεύτερης γνώμης. Έτσι. Ας μην μένουν οι ασθενείς και οι συγγενείς τους στην πρώτη εντύπωση που τους δημιουργεί ένας άριστος κατά τα άλλα χειρουργός, εγώ θα πω, ακόμα και καθηγητής χειρουργικής, ο οποίος όμως δεν έχει, ξέρετε, την αποδεδειγμένη με δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά εμπειρία στον προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πολύ καλούς, θα ξαναπώ, χειρουργούς, θεωρούν αυτούς τους όγκους ανεγχείρητους. Δεν είναι πάντα έτσι. Πολλές φορές είναι έτσι. Είναι ανεγχείρητοι, ναι, όντως, για διάφορους λόγους. Πάρα πολλές φορές, σχεδόν οι μισές όμως, δεν είναι. Και γιατί να στερηθούν αυτοί οι άνθρωποι μία δυνατότητα μακροπρόθεσμης επιβίωσης, την οποία σαφώς δεν θα είχαν αν δεν αφαιρεθούν αυτοί οι όγκοι. Θέλω να γίνει σαφές και το λέω σε όλη μας συζήτηση. Δεν λέμε ότι αφαιρούμε όλους τους όγκους. Ούτε εμείς, ούτε στη Mayo Clinic, ούτε στον Johns Hopkins. Στη Mayo Clinic ήμουνα πάνω από 10 χρόνια. Έχω σταθερή επικοινωνία με τους συναδέλφους εκεί. Δεν αφαιρούνται όλοι οι όγκοι, αλλά πολλοί αφαιρούνται. Και πρέπει οι ασθενείς αυτό να το ξέρουν, να ζητήσουν και δεύτερη γνώμη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατρέ, όταν πρόκειται για τη ζωή μας, πολύ σωστά μιλάτε ότι πρέπει να κοιτάξουμε να πάρουμε και δεύτερη, αν όχι και τρίτη γνώμη, γιατί και 1% πιθανότητα
να υπάρχει, να παρατείνουμε τη ζωή μας, νομίζω είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας. Όπως το λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Ελπίζουμε να σας έχουμε και πάλι μαζί μας. Εγώ το ίδιο σας και ευχαριστώ να εγώ. Να είστε καλά. Για τις εξελίξεις. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια. Χαίρετε, χαίρετε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη με ένα καινούριο θέμα και ένα καινούριο φιλοξενούμενο. Καλό σας βράδυ.